Εντυπωσιακέ τοιχογραφίε εμπνευσμένε από τον Τροϊκό Πόλεμο έφερε στο φω η αρχαιολογική σκαπάνη στην Πομπιεία. Πρόκειται για μια νέα αίθουσα μήκου 15 μέτρων και πλάτου 6 μέτρων με τυχογραφίες τι οποίε διακρίνονται μυθολογικέ μορφέ. Η τύχη εκεί είναι βαμμένη σχεδόν εντελώ μαύρη και οι ανθρώπινε μορφέ είναι μικρέ. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αυτή η τεχνοτροπία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Οι τείχοι βαφτήκαν μαύροι για να μην φαίνεται στους τείχους ο καπνός από τα λιχνάρια. Επιπλέον οι άνθρωποι συναντιόντουσαν για να δειμνήσουν μετά τη δύση του ηλίου και το φως των λιχναριών που τρεμόπαιζε έκανε τις φιγούρες να φαίνεται ότι κινούνται. Στις τοιχογραφίε διακρίνονται μυθικές μορφές που συνδέονται με τον Τροϊκό Πόλεμο, όπω η ωραία Ελένη, ο Απόλλωνας, ο Πάρης και η Κασάνδρα. Εκτιμάται ότι η αίθουσα ανήκε σε εύπορη οικογένεια και στο χώρο αυτό οι οικοδεσπότες έτρωγαν και συνομιλούσαν με τους φιλοξενούμενούς τους.